Την Δευτέρα 6 Μαΐου αναμένεται να σφυρίξει ξανά το τρένο μέχρι την Κάτω Αχαΐα, καθώς θα γίνει το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο της επέκτασης του προστιακού της Πάτρας. Το δοκιμαστικό θα γίνει στις 12:40 και θα ξεκινήσει από τον Άγιο Ανδρέα. Κατά το δρομολόγιο θα ελεγχθούν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και η λειτουργία των αφύλακτων διαβάσεων, στις οποίες έχουν ήδη μπει μπάρες, ενώ θα καταγραφούν και οι τελικοί χρόνοι μετάβασης του τρένου από την Πάτρα στην Κάτω Αχαΐα. Η προμήθεια και εγκατάσταση μπαρών σε όλο το μήκος της γραμμής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου και μέχρι τότε σε πολλές διαβάσεις θα υπάρχουν φύλακες, ενώ μειωμένη θα είναι και η ταχύτητα με την οποία θα κινείται το τρένο. Τα δρομολόγια του προαστιακού μέχρι την Κάτω Αχαΐα θα ξεκινήσουν μετά τα μέσα Μαΐου. Οι νέοι σταθμοί είναι Ανθίας, Άγιος Γεώργιος, Παραλία Πατρών 25 Μαρτίου, Τσαούσι, Μιντιλόγλι, Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Αλισσός, Κάτω Αχαΐα. Η επέκταση του προαστιακού αναμένεται να συμβάλλει μεταξύ άλλων στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων στη βιομηχανική περιοχή Πατρών αλλά και παραθεριστών της ευρύτερης περιοχής. Το κόστος του έργου είναι 5,36 εκατομμύρια ευρώ.